Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή την Πανελλήνια ημέρα πρόληψης εγκαυμάτων, είχε συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με τις εγκαυματίες Βικτόρια Αντώνοβα και Αντριέλα Γκιόγκα και με τους συνιδρυτές της Ελληνικής Οργάνωσης για το Έγκαυμα και τους εγκαυματίες Σάλβια, Αλέξανδρο Αδρονόπουλο και Μαρίνα Καρίδα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν οι πρωτοβουλίες που έχει υλοποιήσει η κυβέρνηση για τη στήριξη των εγκαυματιών, όπως η δημιουργία Εθνικού Μητρώου Εγκαυματιών για όλα τα θύματα και η κάλυψη των σκευασμάτων, υλικών και φυσικοθεραπείων από τον ΕΟΠΗ. Παράλληλα, εξετάστηκαν η ενίσχυση της πρόληψης και η αναβάθμιση υποδομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας με ειδίκευση στο έγκαυμα. Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι οι προτάσεις που έγιναν θα αξιοποιηθούν από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων που έχει συγκροτηθεί για την κατάρτιση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης Αντιμετώπισης Εγκαυματιών στη χώρα, η οποία είναι σε εξέλιξη. Η Βικτόρια, η οποία τραυματίστηκε εξαιτίας φωτιάς που εκδηλώθηκε στο σπίτι της, και η Αντριέλα που υπέστη εγκαύματα όταν χρησιμοποίησε ενόπνευμα για να αναζωοποιήσει φωτιά για να ζεσταθεί, είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν τις εμπειρίες τους με τον Πρωθυπουργό. Η 22χρονη Αντριέλα Τζόγκα από τη Δράκια, η οποία λίγο έλειψε να χάσει τη ζωή της όταν τον περασμένο Φεβρουάριο επιχείρησε να ανάψει τη σόμπα στο σπίτι της στη Δράκια Πηλίου και τυλίχθηκε στις φλόγες. Θα καταφέρουμε να σώσουμε κάτι τουλάχιστον. Να μην έφτανε στο 65% το έγκαυμα. Αλλά αυτό δεν το γνωρίζαμε. Και... νομίζω ότι 9 στους 10 το γνωρίζουν. Κανείς δεν είναι, δηλαδή. Είναι... Και πώς το σβήσει, γιατί ένας άνθρωπος όρθιος πρέπει να το ρίξει κάτω. Δεν μπορείς να το σβήσει όρθιο. Πρέπει να το ρίξει κάτω και να το κουκουλώσεις. Γιατί όρθιος και για το κεφάλι του μεταξύ. Να κάνει το πρόσωπο, θα πάθει άλλες ζημιές. Πράγματα πολύ απλοϊκά που αν στα πούνε, όντως λες ναι, μωρέ. Όχι, και τα μάθει. Και αν στα πούνε μια φορά θα τα θυμηθεί. Αυτό. Το θέμα είναι απλά να μπορέσει να τα κάνει πάνω στον πανικό, αλλά σίγουρα δεν θα τα ξεχάσει. Α πούμε στο μπαλκόνι άνοιξε και μπήκε πιο πολύ οξυγόνο. Πήγα να βγω από την έξοδο χωρίς να βάλω κάτι πάνω μου. Οπότε, γιατί εκείνη την ώρα παθαίνει σοκ. Και αν δεν έχεις κάνει κάποιο μάθημα προηγουμένως να ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις εκείνη την ώρα, δεν μπορείς πάνω στο σοκ να κάνεις. Και θα λέγατε ποια είναι, αν λέγαμε ότι θέλουμε να βάλουμε. Γιατί αυτό είναι κάποια απλά πράγματα τα οποία θέλουμε να μάθουμε τα παιδιά μας. Να ξεκινήσουμε με αυτό το προφανές. Σε ποια ηλικία θα ήταν η σωστή έτσι. Να αρχίσουμε να μιλάμε για αυτό. Το δημοτικό, φαντάζομαι. Έτσι, ναι. Το δημοτικό, οπωσδήποτε μπορούμε να μιλήσουμε και στα πολύ μικρά παιδιά, γιατί τα πολύ μικρά παιδιά είναι αυτά που κάνουν τα ίδια το λάθος.